Το πρόγραμμα βελτίωσης βιωσιμότητας αλιευτικού στόλου είναι το εργαλείο που χρησιμοποιεί το WWF για να συνεργάζεται και με αλιείς αλλά και με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στην αλιεία, προκειμένου ένας αλιευτικός στόλος να φτάνει στο επίπεδο πιστοποίησης του MSC και ιδανικά και στην ίδια την πιστοποίηση. Το MSC αυτό που προσπαθεί να εξασφαλίσει είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο ψαρεύει ένας στόλος δεν εξαντλεί τα ηχθυαποθέματα, τους πληθυσμούς ψαριών, δεν έχει επιπτώσεις σε άλλα είδη οικοτόπους, για παράδειγμα δελφίνια, λιβάδια Ποσειδονίας, και υπάρχει αποτελεσματική διαχείρισή του. Πρωτοπορούμε στη Μεσόγειο, ναι. Δεν υπάρχει άλλο στόλο στη Μεσόγειο πιστοποιημένο αυτή τη στιγμή. Πρωτοπορούμε εδώ στην Καβάλα μέσω του προγράμματος του WWF και πιστεύω να το καταφέρουμε στο τέλος. Η πιστοποίηση του συγκεκριμένου στόλου είναι πολύ σημαντική, γιατί έχει καταρχήν να κάνει με αυτό που λέμε υπεύθυνη αλεία. Είναι ένα συγκεκριμένο αλιευτικό εργαλείο, το οποίο εκ των πραγμάτων έχει λιγότερες επιπτώσεις σε σχέση με άλλα αλιευτικά εργαλεία στο περιβάλλον. Επομένως, έχουμε να κάνουμε με εφαρμογή αρχών που δεν μπορούσε να τις βρεις εύκολα εδώ στην δικιά μας τη χώρα και μόνο σε ολόκληρη τη Μεσόγειο ενδεχομένως. Θα έλεγα για το MSC ότι είναι ένα σχήμα, είναι μια πιστοποίηση η οποία είναι πολύ πρακτική. Είναι εύκολο, θα μπορέσουμε να το επικοινωνήσουμε στον καταναλωτή για να του δώσουμε την επιλογή, τη δυνατότητα να επιλέξει αυτά τα προϊόντα. Εγώ ελπίζω όχι στην πενταετία, στα επόμενα χρόνια φαντάζομαι ότι θα έχουμε μία άνοδο στη λιανική κατανάλωση πολύ περισσότερο από άτομα που είναι ψαγμένα, γιατί όπως γίνεται τα πράγματα, κανείς δεν ξέρει τι τρώει. Το MSC έχει πάρα πολλά να προσφέρει στους ψαράδες και αυτό φαίνεται από το πόσες εκατοντάδες πλέον στόλοι ανά τον πλανήτη μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Το πρώτο που έχει να προσφέρει και πολύ απτό για τους ψαράδες είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με την εμπορικότητα και την προώθηση των προϊόντων τους, ακριβώς επειδή τα προϊόντα τα οποία είναι πιστοποιημένα είναι πολύ πιο θελκτικά στους καταναλωτές αλλά και στο λιανεμπόριο. Οι Έλληνες αλιείς δικαιούνται να έχουν το πρώτο σήμα. Είναι καλοί ψαράδες, έχουν γνώση του αντικειμένου, είναι φιλότιμοι, είναι πολύ καλύτεροι από τους άλλους στόλους της Μεσογείου. Γιατί όχι, γιατί να μην το έχουν.